Βρισκόμαστε στο σημείο της γέφυρας που ενώνει το Βαλομάνδρι με, με τα Ρόγκια. Έχουμε τον κύριο Ιωσήφ. Κύριο Ιωσήφ, ήσουν ένας από τους κατοίκους του Βαλομανδρίου που πέρυσι είχατε πλημμυρίσει, είχε πλημμυρίσει το σπίτι σας. Εδώ βλέπουμε τον ποινιό πάλι να, είναι, ναι, να έχει φουσκώσει. Υπάρχει κίνδυνος? Μόνο κίνδυνος υπάρχει. Αφού φέρνει νερό ακόμα. Πού να έρθει αύριο και μεθαύριο, δύο μέρες ακόμα. Είμαι συντελειωμένοι πάλι. Πάλι θα πνιχτούμε. Πού οφείλεται αυτό, γιατί φουσκώνει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει εύκολη απορροή των νερών? Δεν αφήνουν τα κλαριά να ανοίξουν τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα είναι στη φωτάδα. Ήταν, είχα πει εδώ πέρα που είχαν φέρει να ανοίξουν λίγο την κήτη εδώ πέρα, γιατί η γέφυρα έχει τρία μάτια και περνάει το νερό μόνο από δύο μάτια. Τα άλλα είναι μπαζωμένο και έχει μαντρί κάποιου κύριου που έχει το χωράφι εδώ πέρα. Δηλαδή έχει μαντρί από κάτω. Εδώ από κάτω, ναι. Μαντρί. Κάτω από τη γέφυρα. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα, για αυτή εδώ πέρα, για αυτό, αυτό που έχει τριφύλλο εδώ πέρα, είναι η χωράφη περιφέρεια Βαλομαντρίσιο, ανήκει στο Δήμο Πύλης. Και ο κύριος τώρα δεν αφήνει να πάρουν τα χώματα, να τα σβόξουν πιο παραμέσα, να τα πάρουν από εκεί να σκάψουν. Δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ μπροστά τώρα που βλέπουμε, είναι μπαζωμένο, ότι μπαζωμένο, χρειάζεται εδώ, δηλαδή εκβάθυνση. Ναι. Είχα ένα μήνα παρακαλούσει το μηχανάκι να ανοίξει αυτό το πράγμα εδώ και να κόψει τα πλατάρια από την κάτω μεριά. Τα πλατάρια αυτά αύριο μεθαύριο δεν μπορούν να περάσουν την κέφρα. Δεν θα περάσουν τα μάξια από την κέφρα, από τα πλατάρια. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν πάμε. Δεν έκανε τίποτα ο Μιχαλάκη. Ένα χρόνο που πέρασε, πνιγήκαμε. Μήπω είναι και θέμα δασαρχείου όμω, έτσι. Δασαρχείου, τα λεφτά εγκριθήκαν. Είναι αργουλάβο. Ο αργουλάβο του σημαίνει στη φωτάδα πάνω. Πάει και πάτησε τα κουλάρια, τα ξύλα, τέτοια ξύλα τα πάτησε με τι φαγάνε. Και τώρα αυτά τα ξύλα έρχονται προ τα κάτω όλα. Τώρα θα μέσα, θα γίνει χαμό τώρα. Δεν θα προλάβει να πάνω στο καραβόπλο, θα πνιγούν εκεί. Θα κουλώσουν αυτά. Έπρεπε να έρθει πιο μπροστά από μια ώρα. Που κατέβαζε κούτσορα, πλατάνια, οι τέσσερις χοντρές, τι περνούσε κάτω. Οπότε για να μην ξαναζήσουμε στιγμές σαν τις προηγούμενες, τι πρέπει να γίνει? Τίποτα, τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έργο τώρα δεν μπορεί να σταματήσει το έργο. Τις βαγάνες εδώ, σε έβγαλε όξι τις μπουλντόζες. Θα την πληγούν. Δεν μπορεί να κάνει τώρα. Πότε να κατέβει το ποτάμι? Αφού δύο μέρες τώρα περιμένουμε πλημμύρες. Θα τη λιώσουμε. Τελείωσε πάλι. Θα πει στο νερό μέσα στο Βαλομάνδρι. Να είναι ημέρα, να μην είναι νύχτα και πληγούμε. Μην πάθουμε όπως έπαιρνα στην Αθήνα. Αυτά είναι. Στη φωτάδα είμαστε και απέναντί μας έχουμε την κυρία Πούλιου, η οποία είναι δήμαρχος Δήμου Τρικαίων Β' τομέα. Κυρία Πούλιου, είμαστε στο σημείο εδώ που πάντα έχει θέμα. Πού εντοπίζει το πρόβλημα? Το πρόβλημα, πού οφείλεται δηλαδή? Του ποταμού, του ποινιού, τουλάχιστον στην περιοχή μου που αφορά το Β' τομέα, εντοπίζεται κυρίως στη φωτάδα, σε ένα κομμάτι μετά το διαλεκτό και εν συνεχεία καταλαμβάνει το Βαλομάνδρι, Δήμος Πύλης και συνεχίζει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο που είχε βγει την 8η Σεπτεμβρίου πέρυσι το νερό και μπήκε στον οικισμό της φωτάδας. Πώς δημιουργείται το πρόβλημα, τι πρόβλημα βλέπετε, υπάρχει? Το ποτάμι αυτό είναι τεράστιο. Δημοπρατήθηκε το έργο, πληροφορηθήκαμε το έργο το δημοπράτησε η Περιφερειακή Ενότητα. Μπλέχτηκε το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά την ξυλία και από εκεί ίσως να γίναν κάποιες καθυστερήσεις μέχρι να βρεθεί ο εργολάβος ο οποίος θα πάρει τα ξύλα τα οποία θα κοπούν από την περιοχή του Καραβόπουλου μέχρι την περιοχή του Διαλεκτού. Για μας είναι ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πριν από κάμποσο καιρό που μπήκε μέσα ο εργολάβος του έργου, όπως βλέπετε κι εσείς εδώ, υπάρχουν ξύλα τα οποία, δέντρα μάλλον, τα οποία έχουν καθαριστεί με τα μηχανήματα και τα οποία βρίσκονται από τη μία μεριά και από την άλλη της όχθης. Όλα αυτά τα ξύλα έχουν μπει μέσα στο ποτάμι, πολύ πιθανό να φρακάρουν, όχι, και αν συνεχιστεί φυσικά η αύξηση της ροής του ποταμού, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι σε δέντρα τα οποία υπάρχουν στην κήτη? Το πρόβλημα είναι ότι μπήκε το μηχάνημα να καθαρίσει την κήτη του ποταμού και αυτά τα δέντρα δεν έχουν απομακρυνθεί. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δέντρα κομμένα, τα οποία αυτή τη στιγμή σπασμένα, τα οποία τα έχουν βγάλει τα μηχανήματα, τα έχουν αναποθέσει στην όχθη και τα οποία με την αύξηση της ροής του ποταμού έχουν εισέλθει μέσα στην κύρια ροή. Αυτό γιατί δεν έγινε δηλαδή? Αυτό υπήρξε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια ιστορία ολόκληρη. Το ελληνικό δημόσιο έκανε μια δημοπρασία όσον αφορά την ξυλία του ποταμού. Από εκεί και πέρα, φυσικά αυτό απαιτείται ένα χρονικό διάστημα.
δεν ήταν τόσο γρήγορα. Ναι. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να κάνει μία καθυστέρηση και ο εργολάβος να μπει λίγο καθυστερημένα, θα μπορούσα να πω. Ναι. Όπως βλέπετε, τα φαινόμενα, η φύση δεν σταματάει, τα φαινόμενα δεν σταματούν, έχουν εξέλιξη. Μακάρι να μην υπάρχει αρκετό νερό. Από εδώ και πέρα, η κινητοποίηση δικιά σας, σε ποιο σημείο θα κατευθυνθεί? Τι θα κάνετε δηλαδή? Κοιτάξτε, με απλά λόγια. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τα φαινόμενα. Κύριος εντολοδόχος του έργου και επιβλέπουν είναι η περιφερειακή ενότητα. Η οποία και αυτή φυσικά ανησυχεί, σίγουρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ είναι τεράστιο το ποτάμι. Κατεβάζει όλα τα νερά της Πίντου από πάνω και φεύγουν προς τα κάτω. Τα σημεία τα οποία εμφανίζουν πάλι πρόβλημα είναι τα σημεία τα οποία είχαμε τη μεταπίδηση του νερού και την πλημμύρα του οικισμού. Τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο Τρικαίων, υπήρξε από την πλευρά της Φωτάδας και από την πλευρά βέβαια του Διποτάμου. Υπάρχει ανησυχία. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και περιμένουμε σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Επιπλέον, κυρία Πούλιο, κάτι έχετε να μου πείτε? Ναι, φυσικά, είπατε κάτι ότι... φυσικά τα ξύλα αφορούν το διάστημα το οποίο τώρα έγινε με τον εργολάβο, έτσι. Ναι. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, αν όπως βλέπετε το ποτάμι, επειδή είναι τεράστιο και με τις συνεχές καθόδους των νερών έχει αναποθέσει πάρα πολύ φερτό υλικό. Ναι. Πέτρες, άμμο, δέντρα, οτιδήποτε. Βλέπετε εδώ το ζαρζανέτι αυτό, δηλαδή την προστασία αυτή που είχαν κάνει το 58, το οποίο έχει βρεθεί σχεδόν ούτε στο ένα μέτρο. Αυτό τι εννοείται όταν λέτε ζαζανέτη? Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό που είναι με την σίτα. Η σίτα υπάρχει εδώ. Για κάνε το λίγο, Στέφανε. Νομίζω ότι φαίνεται η σίτα. Εδώ, αν το κάνεις. Εδώ, η σίτα. Βλέπεις? Αυτό το φτιάχναν τότε με τα χέρια, εργολάβη. Αυτό. Βάζανε πέτρες και το χτίζανε. Να το, βλέπεις? Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βάθος του ήταν 6 μέτρα. Το ποτάμι δηλαδή ήταν 6 μέτρα. Το 58. Κάτω. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε καμία διευθέτηση σοβαρή του ποταμού, με αποτέλεσμα να μπαζώσουν αυτά πλέον και τώρα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να γίνονται αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε εκτός από την απομάκρυνση των ξυλών πρέπει να γίνει και εκβάθυνση. Εκβάθυνση, το οποίο είναι μέσα, είναι το έργο το οποίο μπήκε ο εργολάβος. Αυτό έχει δηλαδή, να γίνει εκβάθυνση της κήτης του ποταμού και να καθαριστεί και όλους τους παραποτάμιους χώρους. Εδώ βλέπετε πώς είναι. Είναι σχεδόν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή με ένα σήκωμα, φανταστείτε, 2 μέτρων έχει φύγει το νερό. Ναι. Και έχει μπει μέσα στον οικισμό της Φωτάδας. Μάλιστα. Έχει μπαζώσει και κάνει αυτό δηλαδή σαν...